Το πρωί της 3ης 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στο διοικητήριο της Δράμας για την πολυαναμενόμενη Λευκή Νύχτα που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Ιουλίου. Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου, τοπικοί επιχειρηματίες και φορείς της πόλης. Η Λευκή Νύχτα θα περιλαμβάνει πλήθος δράσεων και προσφορών με στόχο να προσελκύσει ντόπιους και επισκέπτες αναδεικνύοντας την τοπική αγορά και τον πολιτισμό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και αργά το βράδυ, προσφέροντας ειδικές εκπτώσεις και προσφορές, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Οι διοργανωτές κάλεσαν όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην γιορτή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία ενός κλίματος ενότητας και ψυχαγωγίας για την πόλη της Δράμας. Ο σκοπός της σημερινής ενημέρωσης είναι για ένα γεγονός που έχει πάρει σάρκα και οστά από πέρσι, την εκδήλωση της Λευκής Νύχτας που θα γίνει στις 5 του μηνός, η μέρα Παρασκευή. Μια εκδήλωση που πέρσι είχε μεγάλη επιτυχία και φέτος ευελπιστούμε ότι θα είναι ακόμα καλύτερη. Όπως βλέπετε, το κλίμα είναι πολύ καλό. Είμαστε όλοι στο πνεύμα της συνεργασίας, γιατί όπως ξέρετε, η Δράμα χρειάζεται τέτοιες δράσεις. Ο κόσμος έχει ανάγκη από τέτοιες δράσεις, ο εμπορικός σύλλογος και γενικά όλοι έχουμε ανάγκη από τέτοιες δράσεις που αφορούν την οικονομία μας, να δώσουμε κάποιες ενέσεις και στα μαγαζιά και στον κόσμο που θα του δοθεί ευκαιρία να βγει και να ψωνίσει σε πολύ καλές τιμές, να διασκεδάσει, γιατί θα έχουμε και πολλά happening με μουσικές παραστάσεις. Εμείς σαν περιφέρεια στηρίζουμε κάθε τέτοια εκδήλωση και θα προσπαθήσουμε να είμαστε ακόμα πιο συνεργάσιμοι, γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πιστεύουμε ότι και φέτος θα πάμε πιο καλά και τον χρόνο θα πάμε ακόμα καλύτερα. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία, θα ακούσουμε μετά και τις κριτικές του κόσμου, για να δούμε και εμείς πώς θα πορευτούμε. Ο Δήμος Δράμας φυσικά στέκεται αρρωγός στην προσπάθεια που γίνεται, σε μια προσπάθεια που από ό,τι φαίνεται γίνεται θεσμός και εύχομαι να γίνει και σαφέστατα να τον ενδυναμώσουμε στο μέλλον, να τον βελτιώσουμε προς όφελος όλων των επαγγελματιών της πόλης μας. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία, εύχομαι να μην αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα που είμαι σίγουρος ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε και να είμαστε γεροί του χρόνου να το ξανασυνδιοργανώσουμε από εκείνη έτσι όλοι μαζί. Το Επιμελητήριο Δράμα στηρίζει κάθε προσπάθεια που τονώνει την αγορά, που στηρίζει τις επιχειρήσεις. Παραδοσιακά η υποστήριξή μας θέλει δράσεις ουσιαστικά όπως και αυτή της Λευκής Νύχτας. Θεωρώ ότι είναι μια δράση πετυχημένη η οποία θα αποδώσει καρπούς και φέτος. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα γενικότερα με τη στήριξη της μικρής και μικρομεσαίας επιχείρησης, αυτού του είδους οι προσπάθειες θα πρέπει να στηρίζονται. Ως Επιμελητήριο Δράμας διακρίνουμε αυτές τις προσπάθειες οι οποίες πρέπει να στηριχθούν και γι' αυτό συμμετέχουμε και εμείς με τις δυνάμεις μας στο εγχείρημα το οποίο γίνεται. Όπως γνωρίζετε, η Λευκή Νύχτα ξεκίνησε πέρσι και είδε μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσαμε να μην την κάνουμε και φέτος. Είναι ένας θεσμός που θα δημιουργηθεί για τη Δράμα. Έχει πάρα πολλές δράσεις. Πέρυσι ήταν 7 Ιουλίου, φέτος σας καλούμε 5 Ιουλίου την Παρασκευή. Να έρθετε, να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε. Τα καταστήματά μας και οι συνεργάτες μας θα έχουν πάρα πολύ καλές προσφορές για όλους όσους επισκεφτούν την πόλη μας, για να ψωνίσουν αλλά και να διασκεδάσουν. Ο σκοπός της Λευκής Νύχτας για μας είναι πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε όλους τους καταναλωτές που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και κατά δεύτερον θα κάνουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο τις προσφορές που μπορούμε να κάνουμε, όσο μεγαλύτερες μπορούμε να κάνουμε στα καταστήματά μας, ώστε να ψωνίσει ο κόσμος και να απολαύσει και να διασκεδάσει εκείνη την υπέροχη βραδιά.